Προσπάθησε να μαντέψει το φαγητό από τη ζωγραφιά. Νοστιμότατο το επεισόδιο και ίσως από τα πιο αστεία. Μείνε μέχρι το τέλος για να δεις τι πήγε στραβά. Φαγητά, φαγητά, φαγητά. Θα ξεκινήσω με το... Οι φαγητές κάνουν καλό. Καροτόσουπα. Δεν ξέρω καν αν έχω φάει στη ζωή μου καροτόσουπα. Εδώ αχνοφαίνεται ένα μπολ. Σίγουρα έτσι δεν είναι η καροτόσουπα. Πιο πολύ με γλάστρα μοιάζει με καρότα. Καροτόσουπα. Με καρότα που τα έχεις πάρει μόλις τώρα από τον κήπο. Τι πιο υγιεινό για να ξεκινήσουμε. Πρέπει να μαντέψουμε τώρα. Τι είναι αυτό? Νομίζω είναι μια απόπειρα για να κάνουν παστίτσιο. Παστίτσιο ή μουσακάς. Νομίζω είναι μακαρόνια αυτά εδώ. Παστίτσιο της μαμάς. Ένα μικρό κομμάτι, όχι όλο το ταψί. Μακαρόνια με κιμά και τρούφα. Επειδή εγώ είμαι επαγγελματίας μακαρονάς, δεν θα είναι δύσκολο αυτό εδώ. Θα πάρουμε εδώ το ιταλικό το σπαγκέτι, γιατί δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Μάμα μία, θα βάλουμε και λίγο κόκκινη σάλτσα εδώ. Και ειδού το πιάτο μας. Τι είναι αυτό? Ψωμιά. Ψωμάκια από τον φούρνο. Φασολάδα. Τα ακούω ήδη τα ηχητικά εφέ να πέφτουν στο βίντεο. Εννοεί φασόλια τη σούπα που κάνει η μάνα σου και άμα συναντήσεις άνθρωπο, τελείωσε. Αυτό ήτανε. Μπρουτς! Φασολάδα κύριε, εκεί γνήσια ελληνική. Ας αρχίσει το κακό. Οι φακές κάνουν καλό. Και μιλώντας για κακό, βλέπω αυτό. Σε πιάνει μια ιδέα. Τι εννοείς, σου αρέσουν οι φακές? Το βρήκε όμως. Φακές και ποτό ξύδι. Το ξύδι, το. Μη μου γράψει κανένα τραχανά μετά μόνο. Μακαρονάδα. Με την τρίνα ο άλλος τρώει. Μακαρόνια με κιμά και τρού. Ήθελα να γράψω τρούφα εκεί πέρα. Το κατάλαβα, μην άγχωρεσαι. Έβαλα και δυο μου, βλέπετε. Μακαρόνια με κιμά, ο Σάκης Ζουβάς ήταν περήφανος. Τι είναι αυτό γύρω γύρω, το τραπεζομάντιλο? Αν έχεις τέτοιο τραπεζομάντιλο, το θέλω φωτογραφία. Καροτόσουπα! That's pretty good. Έβαλα ολόκληρα καρότα κατευθείαν από τον κήπο για να καταλάβετε. Αν το ψιλοκομμένο κατά... Δες τώρα, θα έγραψα φασολάδα. Α, φακές. Ναι, έναν τα δύο. Είδες, γι' αυτό έβαλα ολόκληρα καρότα. Shit, here we go again. Τι είναι αυτό στο γραφιά? Λαζάνια, μια, ιου, δεν τρώω λαζάνια. Τα λαζάνια είναι τέλεια. Yeah. I can't believe you've done this. Τα λαζάνια έγιναν παστίτσιο. Παστίτσιο. Ορίστε το αριστούργημά μου, παιδιά. Φασολάδα. Σαν να βλέπω εμένα. Πιτόγυρο. Μου λούσε το πιτόγυρο. Κούλης. Και τι λέει κούλης? Γιατί γράφει κούλης? Τι εννοείς? Ψωμάκι από το φούρνο, ναι, οκ. Okay. Εξήγησε μου γιατί γράφει κούλης πάνω γιατί... στο πιτόγυρο. Άκου λίγο, άκου λίγο. Ενώ παίρνεις ένα πιτόγυρο, το χαρτί πανδές και το γράφει το όνομα του μαγαζιού. Εγώ σκέφτηκα κούλης. Απίστευτο, λούσαμε το πιτόγυρο. Παστίτσιο. Δείτε αριστούργημα. Εγώ το βρήκα. Θες? Στάκι. Έλα τώρα, το στάκι λαχταριστό. Ας γυρίσουμε λίγο στο 2017. Θες? Παστίτσιο. Τι θες, το στάκι λαχταριστό? Stop! Αυτή την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι θα βρισκόμαστε στο Gameathlon στην Αθήνα για meet and greet με όλη την ομάδα. Το Gameathlon είναι ένα από τα μεγαλύτερα gaming events στην Ελλάδα και φέτος κλείνει τα 10 χρόνια. Το event θα γίνει στο κλειστό Παλαιού Φαλήρου, το γνωστό Τάικ Βοντό, και θα χαρώ πολύ να τα πούμε. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια, τσέκαρε το πρώτο link στην περιγραφή. Εννοείται θα έχουμε και το merch μαζί μας. Πίσω στο βίντεο. Επόμενος γύρος. Σπανακόριζο. Εξίσου ωραίο αγαπημένο φαγητό. Βλέπετε, προωθώ την υγιεινή διατροφή. Άλλο το τι τρώμε ο χαζομάρης όταν κλείνει η κάμερα. Ποιος το έγραψε αυτό? Λουκανικάκι με φασολάκι καραμελωμένο. Σαν συνταγή από το μαμαλάκι μου ακούγεται. Αυτά μ' αρέσουν. Υπέροχα. Τι με βάζετε ρε να κάνω? Θα το δει ο επόμενος αυτό και θα πει τι είναι αυτά τα ύποπτα πράγματα που ζωγραφίζω εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι το λουκανικάκι μας, το κοκτέιλ με το φασολάκι και το καραμελωμένο του κρεμμύδι. Το φαγητό βγήκε σκατά. Ειλικρινά καλή τύχη με αυτό. Έκανα ό,τι καλύτερο περνούσε από το χέρι μου. Μαμαμία! Μια πολύ καλό και λέω κανείς δεν θα βάλει πίτσα. Όντως είπα εγώ να μην βάλω τα κλισέ γιατί θα τα συναντήσω μπροστά μου. Οπότε πίτσα, πεπερώνι, ουλαλά, η αγαπημένη μου πίτσα.
Οκ, ήρθε η ώρα να ζωγραφίσω εγώ την πίτσα τώρα. Καταλήγω στο ότι φτιάξα μια πολύ απαράδεκτη πίτσα εν τέλει. Που να μην πήγαινε και Ιταλία πανάζεμά με, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι γράφεις, φίλε μου. Θα γράψω το κλασικό hot dog. Πάλι κάποια εταιρεία και καλά θα με έβαλε εκεί πέρα. Πίτα Κινέζου στα χωράφια. Ναι, καλησπέρα. Δεν βάζω να ζωγραφίζω βλακίες στο καρτιφόν. Τον αλάβετε? Ευχαριστώ. Μέχρι να τον αλάβουν πρέπει να ζωγραφίζω. Βέβαια, για να γράψει αυτή την πλακία, κάποιος πρέπει να ζωγράψει πριν από αυτό κάτι ακόμα χειρότερο. Εγώ είμαι περήφανος για αυτό που έκανα όμως. Και αυτό είναι που μετράει. Ήταν η κορυφή της τελειότητας. Η κορυφή της τελειότητας, διαφωνώ. Ακριβώς το αντίθετο από τον προηγούμενο γύρο. Ξεκινάμε με ένα σπανακόριζο. Υγιεινή διατροφή πάνω απ' όλα. Δεν το είδα πουθενά το σπανακόριζο. Έκανε τη ρίζα από ένα σπανάκι, δεν το πιστεύω. Ρίζα και έκανε πίτσα. Καλά, δεν ξέρω να διαβάζει. Πυθαγόρια πίτσα λουκάνικο. Τι είναι αυτό, τι σχήμα είναι αυτό! Την Πυθαγόρια θεότητας! Δεν έχω δει τέτοια πίτσα πουθενά στον πλανήτη! Έχουμε τα κόπηρα για την Πυθαγόρια πίτσα. Θα διαβάζει ο άλλος μαθηματικά και γεωμετρία και θα λέει: α, δεν μου φτάνει τόση γνώση. Ας πάω να φάω και μια Πυθαγόρια πίτσα με λουκάνικο. Αυτό υπόψη ξεκινήσει από το σπανακόριζο, ε. Αλλά γιατί δεν με έκανε ένα πιάτο σπανακόριζο? Που είναι πολύ απλό. Σπανάκι ρίζα. Έκανα σπανάκι, έκανα τη ρίζα, έκανα το βελάκι. Που θέλω να εξηγήσω ο Κωστής είναι ότι χώρισε τις λέξεις σε δύο σημεία. 7 hours later. Μια πιτσούλα. Πίτσα πεπερώνι, ουλαλά. Έκανα ό,τι μπορούσα, okay. Τι γράφει εκεί? Πίτσα cold. Παλαιτερία πάλι. Μπερδεύεις τον κόσμο. Σαν χημικός τύπος είναι αυτό που γράψε Σάρλοτ. Η πίτσα του Κωστή αναρωτιέται εδώ. Έχει πάλι μάθει και στόμα, το βλέπετε. Έχουμε το pizza hot. Hot, πώς λέγεται? Εγώ έκανα το pizza cold. Καλό, ε! Άλλο hot και άλλο hot! Τέλος πάντων, ναι, Κωστάκι, σειρά σου. Ω, ναι, ρε φίλε. Ήμουν σίγουρος το γράψε αυτός. Δολμαδάκια! Δολμαδάκια. Όσα σκατά σκύλου είναι! Πάμε! Ιου! Ιου! Δολμαδάκια! Που πότε τα δολμαδάκια είναι μοβ! Τι συμβαίνει με τον Τζόνι σήμερα, δεν βλέπει καλά. Χάνει, δεν το είδα πουθενά να εμφανίζεται αυτό, το οργίζομαι, χάνει τσίριος. Τι είναι αυτό? Θα Δημητριακάρε! Δες εδώ! Τι! Αυτός είναι Κινέζος από το Οχάιο! Πίτα Κινέζου στα χωράφια. Μάλιστα. Πώς πήγαμε τα τσίρια στον Κινέζο? Hot dog. Δεν μπορείτε να μολούσετε το hot dog. Ναι ρε φίλε. Θα σου σκοτώ. Γιατί βάζει εταιρείες το hot dog του Τάσου. Εγώ διάβασα τάκος. Σαν αμόγκους είναι. Λεπτομέρεια. Είχα πολύ ώρα. Για να κάνω το τραπεζομάδιλο δεν πρόλαβα. Πώς? Νομίζω δεν πήγε πολύ καλά. Τι θα γίνει? Το γράψε δύο φορές το ίδιο και τσατίστηκε. Α, το μαγαζί λέγεται τι θα γίνει. Α, κατάλαβα. Ναι, αυτό εννοούσα. Αν θέλεις να μας δεις να ζωγραφίσουμε YouTubers, κάνε κλικ από εδώ πέρα. Εννοείται, άμα σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, κάνε μια εγγραφή. Άμα είσαι νέος στο κανάλι, τσέκαρε το merch μας στην περιγραφή. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.